Είμαστε πίσω, παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Μετά από 9 μήνε και τόσε φορέ που σα είπα, θα το κάνω το βίντεο, θα το κάνω το βίντεο, θα το κάνω το βίντεο. Επιτέλου ήρθε. Ελλήνων Βασιλιάδε, Παύλο ο πρώτο. Ο Παύλος γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1921 στο βασιλικό ανάκτημα του Τατοίου στην Αθήνα. Ήταν γιο του Κωνσταντίνου του Πρώτου και τη Σοφία τη Προσία. Βέβαια, ήταν του μικρότερου γιου, οπότε δεν φαίνεται ότι θα μπορούσε να πάρει το θρόνο από στιγμή στη μισή στιγμή. Το 1916 σπούδασε στη σχολή ναυτικών δόκιμων, αλλά ένα χρόνο μετά στάλθηκε σε εξορία μετά το τέλο του εθνικού διχασμού μαζί με τον πατέρα του και όλα του τα αδέλφια. Μετά μερικά χρόνια όμω, γύρω στο 1920, η ελληνική πρεσβεία στη, στη Βέρνη τη Ελβετία του ζήτησε να πάρει πίσω το θρόνο, όπου εκείνο είπε. Γύρνα ξανά. Να The fuck you mean, να Yo Αλλά εν τέλει γύρισε δύο μήνε μετά, πηγαίνοντα πάλι στη σχολή η ναυτικών και πηγαίνοντα στο καταδρομικό Έλλη. Ω, φίλε, ελπίζω να μην συμβεί κάτι ακόμα αυτό το πράγμα σε μερικά χρόνια. Όπου, όπου πήρε και τη θέση του σημεοφόρου. Παράλληλα στο πρίγκιπα και σημεοφόρο, ήταν φαν τη κλασική μουσική, είχε σχέση με πολλού κλασικού τραγουδιστέ και μιλούσε και πολλέ γλώσσε. Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Και ορθικά, ο Mr. Worldwide, Παύλο Edition. Με την επιστροφή ή τη μοναρχία το 1935, γύρισε στην Ελλάδα και πήρε τη θέση του διαδόχου του θέματο. Καθώ ήδη ο Γιώργιο ο Δεύτερο δεν είχε παιδιά και ο Αλέξανδρο είχε πεθάνει από δαγκωμαϊμού. Πόρε φίλε. Πολλά συμβαίνουν με την ελληνική βασιλική οικογένεια. Παντρεύτηκε την Βίρκη, η Μπίσα Φρυδερίκη και έκανε μαζί τη τρία παιδιά. Ήταν μέλο του Γενικού στρατηγείου στον Ελληνικό Πόλεμο του 1940. Με, μετά την κατάληψη τη χώρα του Γερμανού, πήγε στο Cape Town τη Νότιας Αφρική, όπου έμεινε εκεί πέρα μέχρι το τέλο του πολέμου. Το Σεπτέμβριο του 1946 γύρισε στην Ελλάδα μαζί με τον αδερφό του Γιώργο, όπου μετά το θάνατό του ένα χρόνο μετά, στην 1η Απριλίου του 1937, πήρε το θρόνο ω ο βασιλιά ο I των Ελλήνων. Αυτό και η γυναίκα του έπαιξαν κύριο ρόλο στην πόλεμο με φιλανθρωπικά σημεία σε όλη τη χώρα και επειδή απέχασαν του γονεί του λόγω του εμφυλίου. Βέβαια, ξέρω τα ποιον ρωτά. Αν ρωτήσει κάποιον που είναι φιλοβασιλικό, θα πει ότι αυτό, αυτό έκανε βρυδερή και από το καλό τη καρδιά τη. Αν ρωτήσει και κάποιον άλλον, όπω έναν αριστερό, θα μπορούσε να σου πει ότι η Φρυδερή Φιδερίκη... είχε πολλού σε παιδιά σε γειτονικέ χώρε, γιατί δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν εδώ πέρα. Με την διαφάση όπω έλεγε η Μάνο του Τεντεού Μικρό, ότι σε πουλούσε η Αγύπτου, αν δεν ήσουν καλό παιδάκι. Στην αρχή τη βασιλεία, τότε το πήγαν καλά. Ξεκίνησε με να φτιάχνει αρκετά καλέ σχέσει με την Ουάσιγκτον. Αλλά τα πράγματα πήγαιναν το, το κακό στο χειρότερα. Θα αναφέρουμε πρώτα μερικά βασιλιά, και μετά θα πάμε στι διακυβερνήσει οποιονδήποτε πρωθυπουργών πέρασαν κατά τη βασιλεία του. Το 1962 είχε θέμα με την κυβέρνηση Καραμανίλη, καθώ ζητούσε να μειώσει τι δαπάνε του και την πρίκα τη κόρη τη Σοφία λόγω του γάμου τη με τον Χουαν Παύλο τη Ισπανία. Το ολοκληρωτικό χρηματικό ποσό ήταν γύρω στα 300.000 δολάρια. Φοιτητέ πήγαν στου δρόμου και διαδήλωσαν, λέγοντα 15% πρίκα στην παιδεία και όχι στη σοφία. Κάτι τέτοιε ίδιε διαδηλώσει έγιναν πάλι με μερικό καιρό αργότερα, όταν η κυβέρνηση ήθε, ήθελε να ανεβάσει άσχετα ποσοστά των, των, των δραχμών που πήγαιναν προ τα ανάκτορα. Από 11 εκατομμύρια σε 17 εκατομμύρια δραχμές. Η πρώτη διακυβέρνηση που θα μιλήσουμε είναι η διακυβέρνηση του Στρατάρχη Παπάγου. Στι αρχέ τη του 1950, ο Παπάγος άρχισε να φεύγει περισσότερο στρατό και πολύ πιο μέσα στην πολιτική. Ο Παπάγος και τα Νάκτορα δεν είχαν καλή σχέση. Του παπάγου, ο Παπάγος ήταν δυστυχισμένος με το άτομα του που ήταν στα βασιλικά Νάκτορα και δουλεύαν εκεί πέρα, όπως ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Βασιλέα, Αριστίδης Μεταξάς. Στις 28 Μαου του 1951, ο Παπάγος έδωσε την παρέτηση του ω στρατάρχη στον πρωθυπουργό Σόφο ο οποίος την αρνήθηκε. You mean, uh? Αργότερα σε ένα meeting μεταξύ του Βασιλέκου και του Παπάγου, εκείνο ζήτησε ο Αριστείδη με... μεταξύ να απαρνηθεί από τη θέση του. Διότι τη και κι ψέματα. Ο Βασιλιά είπε όχι και έτσι ο Παπάγο υποστρατεύτηκε το βράδυ ανακοίνοντας στο ραδιόφωνο. Ένα μήνα αργότερα στι 3 Ιουλίου του 1951, ο Βασιλιά έβαλε εκλογέ σε όλη τη χώρα. Ο Παπάγο Κατάφερε να βγει νικηφόρο. Κατά τη διάρκεια του πρωθυπουργού, ο Στρατιάκη Παπάγο άλλαξε αρκετέ ε, θέσει στο σύστημα. Μείωσε την επιρροή του Βασιλιά και άλλαξε θέση στο στρατό και τον και το, ε, γραμματέα του Ανακτόρου. Ο οποίο ο Παύλο αναγκάστηκε να πει ναι. Εν τέλει, το 1955, ο Στρατιάκη Παπάγο θα πεθάνει λόγω κακή υγεία. Είναι εξαιρετικά άγνωστο τι συνέβαινε με τον Βασιλιά και την εποχή, καθώ τα αρχεία για αυτό το θέμα είναι βρετανικά. Και ο Παύλο ενημέρωσε, ενημερούσε συνέχεια τον Βρετανό πρέσβη για την κατάσταση του παπάγου. Με τον νέο Βασιλιά και ψήφο εμπιστοσύνη, ο Κωνσταντίνο Καραμανλής θα γίνει ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα με το θάνατο του Παπάγου. Εν τέλει, ο ίδιο ο ψήφισε για εκλογέ, αλλά κατέληξε σε βία, καθώ συνέβαι συνέβαινε ένα συνεχόμενο αγώνα από το λαό, διότι μια κυβέρνηση εκλέχθηκε χωρί το δημοκρατικό ψήφισμα ή και ψήφου. Αυτό ακούστηκε λάθο τώρα, δεν ξέρω γιατί. Εν τέλει, ο το 63. Είπε ότι ο λόγο αυτό ήταν ότι δεν είχε καλά σχέση με την νακτρα και ότι πάντα έλεγαν όχι σε, αυτά που ήθελαν να κάνουν. Εν τέλει, φτάνουμε όμω στο ταξίδι του στο Λονδίνο. Οι Έλληνε αντιβασιλεί του εξωτερικού, πιο πολύ αριστεροί, ήθε, ήθελαν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν την επίσκεψη του Βασιλικού Ζερμανικού στο Λονδίνο ή να κάνουν την κατάσταση χειρότερη. Από διαδηλώσει, προστασία του, του Βασιλικού Ζεύγου από Βρετανικέ Μυστικέ Αρχέ και συλλήψει, ήταν ένα εξαιρετικά τρελό ταξίδι. Τι μπορώ να πω η Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου και έτσι στις επόμενες εκλογές έτσι με 138 έδερες και, πει... και, πήρε ψήφο από τον βασιλιά. Όμως τα άλλα κόμματα πίστευαν ότι στη βασιλική ομιλία του βασιλιά στη... ότι υπονοούσε κάτι για τι εκλογέ του 1961, λόγω ότι υπήρχε εξαιρετική βία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για το... για το, οτιδήποτε πολιτικό. Εν τέλει, αυτή η, η κυβέρνηση τελήθηκε μέσα σε τέσσερις μήνες. Από τα μέσο του 61 έπασε από καρκίνο καρ 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 στο και η κατάσταση χειρότερη και χειρότερη και χειρότερη ανά τα χρόνια. Στου τελευταίου μήνε ο, Κωνσταντι... ο γιο του Κωνσταντίνο ανέλαβε τα καθηκοντά τη βασιλεία. Στι τελευταίε ημέρε τη ζωή του ζητήθηκαν να, να, να έρθει η Παναγία της Τίνου, Από το νεοσύντη βεβαίω, η οποία εσ... λέγεται ότι έστεισε τον πατέρα του το 1915 όταν έπασε από πνευμονία. Έφτασε, προσευχήθηκε, αλλά μετά από τρει ημέρε πέθανε. Φαίνεται στο τέλο του Βασιλιά τη Ελλάδο, Παύλο τον Πρώτο. Ξεκίνησε ένα τρίμερο λαϊκό προσκύνημα, όπου η εικόνα παρέμεινε στη Μητρόπολη των Αθηνών, όπου και την και την επόμενη μέρα μετά το τέλο, οι απλοί πολίτε θα μπορούσαν να πάνε να δουν και να προσκυνήσουν την εικόνα. Αυτή ήταν η ιστορία του, Βασι... του Παύλου του Πρώτου, Βασιλιά των Ελλήνων.